δεν είναι μόνο αυτές, αλλά είναι και όλα τα άλλα που έκανε ο Θεός και στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των Αγίων Προφητών και των δικαίων για τη σωτηρία μας. Αλλά και το ότι υπάρχουμε ως υπάρξεις σωματικές και ψυχικές, και αυτό οφείλεται σε αυτόν. Και το ότι συνεχίζουμε να υπάρχουμε και συντηρούμεθα στην ύπαρξη, και αυτό οφείλεται στον Θεό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους, επί πονηρούς και αγαθούς, και συνεχώς εκχέει τα ελέη του σε όλη τη γη, σε όλη την πλάση, σε όλη την οικουμένη. Αλλά όμως, όπως είπαμε, πρέπει να θυμόμαστε και τις προσωπικές ευεργεσίες. Και λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, να σκεφτόμαστε ως εξής. Αν αναλογιστεί, λέει ο άνθρωπος, τις ευεργεσίες του φιλανθρώπου Θεού από τον καιρό της γεννήσεως ή από πόσους κινδύνους λύτουσε, σε πόσες αμαρτίες έπεσε και σε πόσες παραβάσεις λύστησε αθεληματικά, και εν τούτης ο Θεός δεν τον παρέδωσε στην απώλεια και στο θάνατο, όπως θα ήταν δίκαιο. Δεν τον παρέδωσε στα πονηρά πνεύματα που τον εξαπάτησαν, αλλά τον διαφύλαξε μακρόθυμα ο φιλάνθρωπος Κύριος, παραβλέποντας τις αμαρτίες του, περιμένοντας την επιστροφή του. Και ενώ η ψυχή του δούλευε με τα πάθη της θεληματικά, στα εχθρικά και πονηρά πνεύματα, στους δαίμονες που μισούν τον Θεό και είναι εχθροί του Θεού, ο Θεός τον διέτρεφε αυτόν τον άνθρωπο, τον σκέπαζε, τον προστάτευε, προνοώντας με κάθε τρόπο για αυτόν. Και τέλος έβαλε μέσα του αγαθή κλίση και τον οδήγησε στην οδό της σωτηρίας. Και αυτό ισχύει για τον καθένα από εμάς. Και πολύ περισσότερο, λέγει ο Αββάς Μάρκος στο μονάζοντα Νικόλαο, εσύ που αξιώθηκες και να αφιερωθείς ολοκληρωτικά στον Θεό, λαμβάνοντας τη μοναχική κλίση, θα πρέπει πολύ να ευγνωμονείς τον Θεό που σε γλίτωσε από όλη την απάτη του κόσμου και των σαρκικών ειδονών και σε καταστόλησε με το μέγα αγγελικό σχήμα της ασκητικής τάξης και προετοίμασε έτσι τα πράγματα ώστε να γίνεις δεκτός σε Αγία Αδελφότητα, σε Ιερό Κοινόβιο. Ποιος λοιπόν, αν είναι ευσυνείδητος και συλλογίζεται όλα αυτά, δεν θα βρίσκεται πάντοτε σε συντριβή καρδίας? Και αφού έχει τόσες προηγούμενες ευεργεσίες ως ενέχειρα, χωρίς προηγουμένως να έχει πράξει κανένα αγαθό, δεν θα έχει πάντοτε βέβαιη ελπίδα? Θα έχει βέβαιη ελπίδα, γιατί θα σκέφτεται, εγώ κανένα καλό δεν έκανα, αλλά αντίθετα έχω αμαρτήσει πολύ ενώπιόν του, με ζευτικές αμαρτίες και πολλές άλλες κακίες. Ωστόσο, δεν μου φέρθηκε ανάλογα με τις ανομίες μου, ούτε μου ανταπέδωσε ανάλογα με τις αμαρτίες μου, αλλά τόσες δωρεές και ευεργεσίες οικονόμησε για μένα. Αν λοιπόν τώρα δώσω ολοκληρωτικά τον εαυτό μου να τον υπηρετώ από εδώ και στο εξής με αγνή διαγωγή και ενάρετες πράξεις, για πόσα αγαθά και πνευματικά χαρίσματα θα με κρίνει άξιο και θα με δυναμώσει και θα με κατευθύνει και θα με κατευοδώσει σε κάθε καλό έργο? Αν τον καιρό της αποστασίας μου τόσο πολύ με ανέχθηκε και με λέησε, τώρα που αποφασίζω να αφιερωθώ τελείως αυτόν, να τον υπηρετήσω ολοκληρωτικά και απόλυτα και τέλεια, πόσες ευλογίες θα πάρω? Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Γι' αυτό εκείνος που έχει πάντοτε τέτοιες σκέψεις και δεν δυσμονεί τις ευεργεσίες του Θεού, ντρέπεται τον εαυτό του και τον διορθώνει και τον βιάζει και ασκεί κάθε αρετή και είναι έτοιμος για κάθε πνευματική εργασία και είναι πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε έτοιμος να κάνει το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, λέει ο Βάζ Μάρκος, επειδή έχεις με τη χάρη του Χριστού φυσική σύνεση, αυτή την αγαθή μελέτη να την έχεις διαρκώς στο νου σου και να φροντίσεις να μην τη σκεπάζει η καταστρεπτική λησμοσύνη, να μην ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες του Θεού σε σένα, όπως είπαμε, ούτε τις προσωπικές ούτε τις γενικές που έχει χαρίσει σε όλη την ανθρωπότητα.
ούτε η αμέλεια που ματαιώνει και απομακρύνει το νου από τη θεϊκή ζωή να την εμποδίζει. Πρόσεξε, μην πέσει στη λύθη, μην ξεχάσει τι ευεργεσίε του Θεού, αλλά μην πέσει και στην αμέλεια. Μην ραθυμίσει, μην τεμπελιάσει, μην αφήσει τον πνευματικό αγώνα και αυτή την καλή εργασία να ενθυμίσαι και να ευγνωμονεί και να ευχαριστεί τον Θεό για όλα. Ούτε να σκοτίζεται ο νου σου από την άγνοια που είναι αιτία όλων των κακών, ούτε από σαρκική ειδονή να δελεάζεσαι, ούτε να νικέσαι από την λεμαργία. Και συνεχίζει μετά και του δίνει και άλλες συμβουλές. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό που του λέγει, να θυμάσαι πάντα τις ευεργεσίες του Θεού, να είσαι δηλαδή ευγνώμων. Λέει στη Σοφία Σειρά, και διαβάζουμε στην πατερική συλλογή «Φως τα φώτα», ο ανταποδιδούς χάριτας μέμνηται εις τα μετά ταύτα και εν καιρό πτώσεως ευρύσει στήριγμα. Δηλαδή εκείνος που ανταποδίδει χάριτας, ανταποδίδει ευγνωμοσύνη και χάρη για τις ευεργεσίες που έλαβε, θα μνημονεύεται και στο μέλλον. Θα είναι στη μνήμη του Θεού. Μνηστεί Κύριος ο Θεός πάντων. Ευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός. Πώς μας θυμάται ο Θεός όταν και εμείς θυμόμαστε τις ευεργεσίες Του. Και ανταποδίδουμε ευγνωμοσύνη αλλά και πράξη. Και ποια είναι η πράξη, η μετάνοιά μας, η διόρθωσή μας και η ταπείνωσή μας. Αν το κάνεις έτσι, αν ζεις έτσι, αν το κάνεις αυτό, σε καιρό δυστυχίας, λέει στη Σοφία Σειράχ, και θλίψεως θα βρεις βοήθεια. Εν καιρό πτώσεως ευρύσει στήριγμα ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευγνώμων προς τον Θεό, ευχαριστεί τον Θεό για όλα. Και όχι μόνο προς τον Θεό πρέπει να έχουμε ευγνωμοσύνη, αλλά και προς τους ανθρώπους, προς τους ευεργέτες μας, για να προπονούμαστε κατά κάποιο τρόπο και να είμαστε ευγνώμονες αληθινά σε αυτόν που πρωτίστως πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, που είναι ο Θεός και από τον οποίο πηγάζει κάθε καλό έργο και τα καλά έργα που κάνουν οι άνθρωποι και τα γευόμαστε κι εμείς. Όποιος αισθάνεται, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ευγνωμοσύνη προς το πλησίον του για μια μικρή ευεργεσία που του κάνει, αναμφιβόλως η ευγνωμοσύνη του προς τον Χριστό, ο οποίος του έδωσε και του δίνει άφθονες ευλογίες, θα είναι απείρως μεγαλύτερη, γιατί όλα τα καλά έργα των ανθρώπων πηγάζουν από τον Θεό. Ο Χριστός ζήτησε την ευγνωμοσύνη από τους 10 λεπρούς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους ίδιους, γιατί η ευγνωμοσύνη εκείνους θα ωφελούσε. Και εμάς η ευγνωμοσύνη θα ωφελήσει πάρα πολύ. Όπως λέει ο Βάσης Άγκος Ήρος, η ευγνωμοσύνη του παραλήπτη ενθαρρύνει τον χορηγό να προσφέρει δώρα μεγαλύτερα των προηγουμένων. Και αυτό γίνεται στα ανθρώπινα. Πολύ περισσότερο γίνεται εις τον Θεό. Δηλαδή, όχι ότι ο Θεός περιμένει την ευγνωμοσύνη μας για να μας δώσει κι άλλα, αλλά το θέλει για μας, για να μάθουμε να Τον αγαπάμε. Γιατί όταν είμαστε ευγνώμονες προς Αυτόν, τότε προσκολόμαστε προς Αυτόν αγαπητικά και εκπληρώνουμε την πρώτη εντολή. Κοινωνούμε με Αυτόν, μετέχουμε στη ζωή Του και είμαστε αληθινά μακάρια. Πάλι για μας ζητάει ο Θεός ό,τι ζητάει. Όποιος δεν ευχαριστεί για τα λίγα, λέει ο Βάσης Άκ, είναι ψεύτης και άδικος και στα πολλά. Για κάθε τι να ευχαριστούμε τον Θεό. Για ό,τι είσαι και ό,τι πετυχάνεις, να ευχαριστείς τον Θεό, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος. Ο ευγνώμων προς τον ευεργέτη, να μας πει και ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ευγνώμων και προς τον Θεό. Τους ευγνώμονες ο Θεός τους ευλογεί και τους σκεπάζει κάθε μέρα τη ζωή τους. Δυστυχώς πηγαίνουμε στον Θεό συνήθως ως ζητιάνοι, ως ζήτηλες, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, και ξεχνάμε να Τον ευχαριστήσουμε, να Τον δοξολογήσουμε, να μεγαλύνουμε το όνομά Του, όπως ακούσαμε την υπεραγία Θεοτόκου που εμεγάλυνε, δόξαζε τον Κύριο για όλο.
Η απρόσεκτη και αχάριστη, λέει ο Ρώσος Ισόσταμος, δεν κερδίζουν ούτε από εκείνα που τους ωφελούν. Και αυτά που είναι ωφέλιμα δεν γίνονται κέρδος για τους αχάριστους και τους απρόσεκτους. Ενώ αντίθετα, αν είσαι ευγνώμων και καλόψυχος, ωφελείσαι πάρα πολύ, όχι μόνο από τα ωφέλιμα, αλλά και από αυτά που σκανδαλίζουν άλλους. Αυτό το βλέπουμε σε δύο περιπτώσεις, στην περίπτωση του Ιούδα και στην περίπτωση του Ιώβ. Ο Ιούδας δεν σώθηκε ούτε από τον Χριστό, που έσωσε όλη την οικουμένη. Ο Ιώβ πάλι δεν ζημιώθηκε ούτε από τον διάβολο, που έχει καταστρέψει τόσους πολλούς. Ο Ιώβ που έπαθε άπειρα κακά, στεφανώθηκε. Ο Ιούδας που είδε τόσα θαύματα και έκανε τόσα θαύματα, που ανέστησε νεκρούς, που έβγαζε δαιμόνια, που άκουσε τόσα για τη βασία των ουρανών και για την κόλαση, που πήρε μέρος και κοινώνησε στο μυστικό δείπνο, που απόλαυσε τόσο μεγάλη εύνοια και πρόνοια, πιο πολύ από τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, έγινε προδότης. Επομένως, ούτε τον Ιούδα ωφέλησε ο Χριστός, επειδή ήταν αχάριστος, ούτε τον Ιώβ έβλαψε ο διάβολος, επειδή ήταν ευγνώμων. Και έλεγε «Ήη το όνομα Κυρίου ευλογημένο». Ως το Κυρίο έδοξε, όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Τον ευχαριστούσε και όταν του πήγαιναν όλα καλά και όταν έχασε τα πάντα και την περιουσία του και την υγεία του. Και τότε τον ευχαριστούσε και ωφελήθηκε από όλα και από αυτή την προσβολή που του έκανε ο διάβολος, ωφελήθηκε πάρα πολύ ο Ιώβ. Ενώ ο Ιούδας, επειδή ήταν αχάριστος και αγνώμων, ενώ απείλασε τόσες ευλογίες, δεν ωφελήθηκε καθόλου. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν εξαρτάται από το περιβάλλον μας, αλλά από εμάς τους ίδιους, εάν θα ωφεληθούμε ή εάν θα σκανδαλιστούμε και θα απολεστούμε. Όσο μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη νιώθει ο άνθρωπος, έλεγε ο Άγιος Νικόλαος Βελιμύροβης, επίσκοπος Αχρίδος, τόσο πιο κοντά βρίσκεται στην τελειότητα. Η τελειότητα λοιπόν είναι η ευχαριστία, η ευγνωμοσύνη εις τον Θεό για όλα. Είτε ευεργετηθούμε, είτε κακοπάθουμε, μας συμβουλεύει και ο Αγιός Δωρόθεος, να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στον Θεό και να Τον ευχαριστούμε για όσα μας συμβαίνουν, προσπαθώντας πάντοτε να διατηρήσουμε την αυτομαξία και να λέμε, όπως έλεγαν και οι πατέρες, αν μας συμβεί κάτι καλό, αυτό είναι η οικονομία του Θεού, δεν είναι δικό μας. Τι καλό μπορούμε να κάνουμε εμείς οι αμαρτωλοί? Και αν μας συμβεί κάτι κακό, τότε να λέμε ότι αυτό προέρχεται από τις αμαρτίες μας. Δεν φταίει κανένας άλλος, ούτε ο πλησίον, ούτε ο μακράν, ούτε ο Θεός. Η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη είναι αυτό που μας οδηγεί στην τελειότητα. Γι' αυτό συμβούλευε και ο Άγιος Ιγνάτιος Ρετσιανίνου να ορίσετε, έλεγε, ως προσωπικό σας κανόνα να ευγνωμονείτε καθημερινά τον Κύριο. Στην προσευχή σου μην ξεχάσεις να ευχαριστήσεις τον Θεό για όλα, και για τα ευχάριστα και για τα δυσάριστα. Ας ευχηθούμε, έλεγε πάλι, αδελφοί, στην ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού. Στις λήψεις μας ας χρησιμοποιούμε αυτό το όπλο. Με τη δοξολογία του Θεού ας διώχνουμε μακριά τους αόρατους εχθρούς μας, και ιδιαίτερα εκείνους που προσπαθούν να μας λυγίσουν με τη λύπη, με την ολιγοψυχία, με την αγανάκτηση, με την απελπισία. Η δοξολογία διώχνει τους δαίμονες. Ας καθαριζόμαστε, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ψυχικά με τα δάκρυα, με την προσευχή, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και των πατερικών κειμένων. Έτσι θα βλέπουμε ολοκάθαρα την πρόνοια του Θεού, ο οποίος όλα τα παρακολουθεί, όλα τα εξουσιάζει, όλα τα διακυβερνά, όλα τα κατευθύνει σύμφωνα με τις ανεξιχνίες της βουλές και κρίσης του, προς σκοπούς γνωστούς μόνο σε εκείνον. Και βλέποντας τη Θεία Πρόνοια, θα θαυμάζουμε το μεγαλείο του ακατάληπτου Θεού και θα το δοξολογούμε πανιωτινά.
Να μελετάς λοιπόν συνεχώς τις Θείες Ευεργεσίες, τις Θείες Ευλογίες και να ευχαριστείς. Μέσα στη θλίψη σου, λέει πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος, άρχισε να ξεχύνεις από τα βάθη της ψυχής σου. Άρχισε να επαναλαμβάνεις χωρίς να σκέφτεσαι τίποτε τα λόγια. Δόξα του Θεού. Θα δεις σημεία, θα δεις θαύματα. Τα λόγια τούτα θα φέρουν στην καρδιά σου παρηγοριά, διώχνοντας τη λύπη. Θα κατορθώσουν δηλαδή ό,τι δεν κατόρθωσαν η λογική των λογικών και η σοφία των σοφών της γης. Αυτή η λογική και αυτή η σοφία θα ντροπιαστούν και εσύ λυτρωμένος, γιατρεμένος, γεμάτος πίστη, πίστη ζωντανή και χειροπιαστή, θα αναφωνείς «Δόξα το Θεό», όπως αναφωνούσε και η υπεραγία του τόκος «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Όποιος πίνει το ποτήρι των θλίψεων, λέγει πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος, με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και με ευχές προς τους αδελφούς που του το προσφέρουν, αυτός έφτασε στην Αγία Ανάπαυση, στη χάρη της ειρήνης του Χριστού και από τώρα κιόλας απολαμβάνει το πνευματικό παράδεισο του Θεού. Μια ασθενής γιαγιά, λέγει ένας σύγχρονος αγιορείτης γέροντας, πήγαινε στην Παναγία στην Τίνο κάθε χρόνο. Πολλοί που την έβλεπαν στην Τίνο, μια μέρα την πλησίασαν και τη ρώτησαν: «Γιαγιά, σε βλέπουμε τόσα χρόνια να είσαι ασθενής και να έρχεσαι εδώ στην Παναγία. Εδώ όλοι τη ζητούν να τους κάνει καλά. Εσύ τι της λες της Παναγίας?» Και η γιαγιά τους είπε: «Δεν τη ζητάω τίποτε. Απλά την ευχαριστώ που είμαι ασθενής και δεν έχω βογγίσει και δεν έχω χάσει το μυαλό μου από την ασθενιά μου. Την προσκυνώ και φεύγω». Μεγάλο πράγμα αυτό. Να έχεις ανάγκη και να μην ζητάς απολύτως τίποτα. Σημαίνει πως είσαι υπεράνω όλων των πραγμάτων. Με την ευχαριστία λοιπόν και τη δοξολογία στο Θεό για όλα, ας προχωρήσουμε, γιατί θα έχουμε καρποφόρο πνευματικό αγώνα και θα αξιωθούμε με τις πρεσβείες του Θεοτόκου και τη σωτηρία μας. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.